Κάτι πάει στραβά! Νομίζω ότι η μηχανή είναι πλέον μέρος του κεφαλιού του. Gamers, καλώς ήρθατε στον προορισμό. Ονομάζομαι Κύρκος Πέτρος και είμαι κοντά σας για μία ακόμη φορά με ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε το Joe's Barbershop. Και όπως λέει και ο ίδιος ο τίτλος, θα μπούμε σε ένα μπαρμπέρικο και θα αρχίσουμε να κουρεύουμε τον κόσμο. So you're closed. Yes, we're open. Και μπαίνουμε μέσα. Μπήκαμε λοιπόν σε αυτό το χώρο με την εξαιρετική αυτή μουσική εισαγωγή από Swing του 1930 με 1920 και από ό,τι παρατηρώ έχει αρκετά καλά γραφικά για ένα παιχνίδι το οποίο έχει φτιαχτεί σε Unity, σε μηχανή Unity, και ένα παιχνίδι το οποίο είναι δωρεάν, μπορείτε να το κατεβάσετε ανά πάσα στιγμή, θα αφήσω το link κάτω στην περιγραφή, μπορείτε να πάτε να το τσεκάρετε, έχει αρκετά καλά γραφικά. Και έχουμε ένα πελάτη, έχουμε τον κύριο Μάρτιν Βότσον, ο οποίος θέλει ένα lazy κούρεμα, ένα ξύρισμα, μας το δείχνει στη φωτογραφία. Εδώ πέρα έχουμε ένα ρολόι που λογικά μετράει τη βάρδια και εδώ είναι το ράδιο που αλλάζουμε τους σταθμούς. Αυτά πάνω έχουν πολύ πλάκα, είναι οι ανεμιστήρες, να δούμε τώρα πώς ξυρίζουμε. Οι ανεμιστήρες φαίνεται ότι είναι όλο το game μέσα στο ίδιο look. Αυτό το vintage. Το οποίο έχει πολύ πέραση πλέον στην Ελλάδα. Όσο και να το κοροϊδεύουμε, το χιπστερικό κίνημα είναι το μόνο σε άνοδο. Please don't take your sunshine away. Ελπίζω να ακούτε τη μουσική, έχει αρκετά καλή μουσική. Και το καλό με αυτή τη μουσική είναι ότι πλέον έχει περάσει τα πνευματικά της δικαιώματα. Επειδή είναι πολλών χρόνων και μπορούμε και την ακούμε και την βάζουμε δωρεάν στο YouTube κλπ. We don't have any problem with the demonetization. Και γενικότερα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς ως κανάλι, γιατί από ό,τι ίσως έχετε παρατηρήσει δεν υπάρχουν πουθενά διαφημίσεις σε κανένα βίντεο. Μπορείτε να τα απολαύσετε όλα να πάστε. Σταματήσω να κάνω διαφήμιση στα ίδια μου τα βίντεο. Είναι λίγο περίεργο στο χειρισμό το παιχνίδι. Και τώρα γεμίζουμε μπάρες. Στην καρδιά μου βάζω μπάρες. Λογικά αυτό θα είναι για το πόσο καλοί ήμασταν εύστοχοι. Για την ποιότητα. Και πήραμε ένα crown εδώ πέρα, ένα στέμα. Το άλλο θα είναι για τη σβελτάδα, το πόσο γρήγοροι ήμασταν. Και πήραμε κι άλλο ένα στέμα. Και το τρίτο είναι το like. Ο Μίλτος Μπατής από το Βίρονα. Για όσους το θυμάστε. Γεμίζει για αυτή η μπάρα και παίρνουμε τρεις κορώνες. Τρία στέματα. 45 δολάρια και hey, 45 δολάρια για ένα ξύρισμα. Είναι λίγο ακριβά. Για μέσα είμαι και τις τρεις μπάρες. Στην καρδιά μου βάζω μπάρες και σου κάνω όλες χάρες. Έλα πάμε. Πάμε το επόμενο. Αυτός θέλει ένα baby. Μόλις πήραμε ένα razor, το αγόρασα. Και αυτό το razor θα μας βοηθήσει να τον ξηραφώσουμε σωστά. Για να έχει το απαλό το δέρμα του μπιμπί. Το μεταξύ ρε παιδιά, είναι λίγο περίεργα τα physics. Μπαίνουν μέσα τα λεπίδια όλα, τα αντικείμενα μέσα στο πρόσωπο. Φάτο! Φάτο! Απορώ αν γίνεται να τους κόψω με κάποιο τρόπο. Να, φάτο το μάτι! Κόψτο! Μπορεί να... μείον 5 δολάρια. Μάλλον γίνεται να τους κόψω. Δεν ξυρίζομαι με τέτοια ξηράφια και τέτοια για να σας πω την αλήθεια, αλλά... Κανονικά δεν θέλει κάποιο λιπαντικό, κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ, να είναι πιο λεία η επιδερμίδα, να γλιστράει το ξηράφι πάνω, κάποιο αφρό ξυρίσματος. I don't know. Ενημερώστε με στα comments από κάτω, όσοι ξέρετε. Πάμε να το ξυρίσουμε καλά-καλά, να φύγουν και τα τελευταία γένια.
Για όσους από εσάς είστε ψυχαναγκαστικοί και μου λέτε ότι αφήνω κάποια εδώ και εκεί, κάποια εδώ και εκεί, ναι, δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με αυτά τώρα. Αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το παιχνίδι, να παίξετε μόνοι σας. Και περνάμε στο level 2. Πάμε να τελειώσουμε και το level 2 κιόλας. Μάλλον τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πήραμε 75 δολάρια. Οκ. B-, δεν είναι και άσχημα. Δύο πελάτες εξυπηρετήσαμε. Κανένα δεν είναι ευχαριστημένο. Ρε, θα μου πληρώσει καθαριστήριο. Τι συμπληρώσω, καθαριστήριο. Δεν πρέπει να επανορθώσει εγώ, άντε πράγμα. Αυτό θέλει lazy. Πάρα πολλές λεπτομέρειες πάντως πίσω. Και όσο τα παρατηρώ, τόσο πιο πολύ πλάκα έχει. Ας πούμε εδώ πέρα, υπάρχουν κάποια baseball hats. Hats λέω. Σημαίες για το baseball, flags. Κάτι το οποίο φαίνεται και εδώ πέρα. Οπότε μάλλον ο κουρέας, ο Τζο, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το baseball. Του αρέσει. Κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχω καταλάβει ποτέ το baseball. Το ίδιο και εδώ, υπάρχουν τα ίδια. Επίσης βλέπω μια αναμνηστική φωτογραφία λογικά εκεί πίσω που λέει Joe's Barbershop. Όταν άνοιξε το ρημάδι το Barbershop είπε να το βγάλει και story. Μόνο που δεν το ανέβασε στο Instagram όπως κάνω εγώ. Α, για όσους από εσάς δεν ακολουθείτε το Instagram, χάνετε παιδιά. Τώρα θα ξέρατε ήδη ότι τραβάω βίντεο. B! Και άλλα 75 δολάρια. Δεν το ανέβασε λοιπόν στο Instagram. Αλλά το έβγαλε φωτογραφία και το καρνίζαρε. Σαν τα πτυχία. Αυτός θέλει goat, ο Ben Miller. Άρα θα πάρουμε το άλλο το μηχανηματάκι εδώ πέρα. Το οποίο ακούγεται... ακούγεται λες και είναι... καμιά μηχανή, ξέρω, καμιά μουτόρ. Έχει και βιτζίνα μέσα και πηγαίνει. Εν τω μεταξύ μου αρέσει που γράφει Joy's Property. Great details, guys. Τώρα πραγματικά καταλαβαίνω τους κουρείς που όποτε πας να σε κουρέψουν πιάνουν την κουβέντα. Πρέπει να είναι πολύ βαρετό αν δεν μιλάει κανείς. Δόξα τω Θεώ, σε μένα τυχαίνουν πάντοτε ομιλητικοί άνθρωποι. Πάω εκεί πέρα και με πιάνουν την κουβέντα κανένα μισά ώρα. Δηλαδή μπορεί να έχει τελειώσει το κούρεμα και ομιλάνε ακόμα, έχουν το επόμενο πελάτη, μιλάμε. Συνεχίζουμε εμείς. Δεν μας νοιάζει. Φανταστείτε να έχετε κανένα κουρέα μου γκόρεφιλ. Δεν θα περνάει η ώρα. Ο Νίκολας ο Πάουελ θέλει ένα lazy κι αυτός. Λοιπόν, επειδή εγώ βαριέμαι τόσο να σε ξυρίσω ολόκληρο και να σε κάνω lazy, θα κάνουμε κάτι πιο προχώ. Δεν ξέρω αν το είχα δει στα 1920, αλλά... ναι ρε παιδί μου, νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν η εποχή που αναφέρω είναι τόσο ακριβής για τα εργαλεία. Δεν ξέρω αν υπήρχαν τέτοιες μηχανές ηλεκτρικές. Δεν το κόβω. Θα σου κάνω lazy το μισό πρόσωπο. Τραβάς άμα θες φωτογραφία από εδώ να μυστική να είσαι lazy. Και από εδώ θα έχεις τα γένια σου ρε παιδί μου, έτσι τα ωραία τα φουντωτά. Continue. Πάμε στο επόμενο. He wants a lazy again and I'm so lazy about it. Oh, κοιτάξτε! Έχει αμάξι απ' έξω! Πόσο γαμάτο! Έδωσαν λεπτομέρεια μέχρι και σε αυτό. Τέλειο. Έλα, εντάξει. Έτοιμος. Δεν θα το καταλάβει κανείς. Τι εννοείς επειδή έχεις εδώ πέρα λίγο παραπάνω. Δεν θα το δει κανένας. Σε πλάς, είδες. Προχωράμε στον επόμενο πελάτη. Ο οποίος είναι ο κύριος Walker. Μάλλον θα μας βάζει να κάνουμε lazy μέχρι να πετύχουμε ένα. It is gonna be very boring after all. What can you do? Για κάποιο λόγο ώρες κολλάει, επειδή μου και δεν μπορώ να ξυρίσω. Αυτό έχει μείνει εκεί πέρα στη γωνία, ας πούμε. Και δεν με αφήνει να το φάω. Έλα καλό μου, ξούρα. Έχει λίγο περίεργο χειρισμό, δηλαδή ξυρίζεις με το ποντίκι και πατάντος το αριστερό κλικ. Και πρέπει να κουνάς και την κάμερα να έχεις όλες τις οπτικές γωνίες με το W, το WASD. Τέλειο, τέλειο, έλα. Δώσε μου όλο ξύρισμα. Μας ξεκλείδωσε εκεί πέρα τα... Πάλι λέει. Μας ξεκλείδωσε εκεί πέρα τα silver, αλλά δεν θα πάρω κάποιο silver, θα περιμένω να πάμε στο επόμενο. Στο gold. Λοιπόν, παιδές, αυτόν τον έχουμε κάνει εξαιρετικό. Δεν νομίζω να υπάρχει καν απολύτως πρόβλημα. Ας φύγουμε από τα lazy. Έλα. Σε πλάστη, τα βαρέθηκα τα lazy. Αυτό θέλει ζάπα. Είναι ο Ben Martin και θέλει ζάπα. Τι γνώμη λοιπόν έχει για τη ζάπα ο αγαπητός Γεωργίου? Κοίταξε τώρα. Τι να σου πω κι εγώ τώρα, άκου και προβληματίσου. Έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Ben Martin, ο οποίος μου έρχεται εν ώψη World Cup και μου ζητάει μια ζάπα. Τι ζάπα να του δώσω, το ζάχα. Το ζάχα κατάλαβα εγώ από την Ελβετία και ψάχνα το παίχτη να του το δείξω
πόσο εξαιρετικό μπορεί να γίνει αυτό το ξύρισμα. Τώρα έχουμε και το άλλο. Έρχεται όλο το αδερφάτο των υποτών και ξυρίζεται. Γελάτε ρε, γελάτε, που θα περπατάτε στον δρόμο και θα τους βλέπετε όλους να είναι ξυρισμένοι με κάτι μουστάκια και κάτι γεννάκια δοκατούλες και είναι ο κουζκούνης να πούμε. Τελειώνουμε με τη ζάπα. Δεν μπορώ άλλο, μπορεί να έχω δύο δυότια, αλλά άμα σε δαγκώτω, σου αφήσω σημάδι για 15. B-minus λοιπόν. Ευχαριστούμε τον κύριο Γεωργίου για την άψογη περιγραφή. Αυτός θέλει sideburns. Φίλε, αυτά έχουν φύγει από τη μόδα. Έχουν φύγει από τη μόδα, δηλαδή σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ για να σου το πει? Θα πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Ψινάκη. Έλα γλυκιά μου, τι γίνεται? Ναι, εδώ στο εξοχικό είμαι. Όχι, όχι, τι sideburn, τι είναι αυτά? Φαβορίτες θα κάνει. Ρε το παιδί πάει καλά. Φαβορίτες ήτανε τη δεκαετία του 70. Τώρα για να είσαι θεά πρέπει να τα ξυρίσεις όλα. Πρέπει να σε φρεσκαδούρα. Πρέπει να αγγίζουνε τη μάπα σου και να είσαι σαν το μωρό. Γλυκιά μου εσύ. Ναι, θεά μου, ναι. Τώρα πρέπει να τον ξυρίσεις σωστά. Δεν πρέπει να αφήσεις τρίχα πάνω του. Να πάρει και μια σάρπα μετά με κρυώσει. Εντάξει. Έλα, φιλάκια πολλά. Γεια σου. Θα τα πούμε στο μαραθώνα. Έλα, γεια. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Ψινάκη για αυτή τη σύντομη περιγραφή. Ο Έλις Ντέιβις λοιπόν ζήτησε τα sidebands, εμείς θα του δώσουμε sidebands. Δεν νομίζω να ακούσω τόσο τον Ηλία. Έτοιμος. Fail. Τόσο καλά τα πήγαμε. Τέλος πάντων, προχωράμε γιατί πήραμε $50, δεν μας ενδιαφέρει καν. Αυτός θέλει Worf. Τι Worf ρε φίλε, τι Worf. Τι είναι το Worf τώρα? Τι το έχεις περάσει εδώ πέρα? Έτοιμος και ο κύριος Lloyd Price με το Worf του. Επόμενος. Beep. B+, τα πήγαμε εξαιρετικά σε αυτό το πελάτη. Πάμε στον επόμενο. Εσύ θέλεις bracket. Είναι ο Louis Russell. Τι έχει να πει γι' αυτό ο κύριος Αυγολέμονος? Τι να πω κι εγώ ρε παιδιά. Το ξύρισμα είναι αρχοντικό άθλημα. Δεν είναι για λινάτσες. Δεν μπορεί κάποιος να έρχεται εδώ πέρα και να σου ζητά ένα bracket. Ένα ξύρισμα που να πάει από τη μία μεριά στην άλλη ρε παιδί μου. Πρέπει να έρχεται ο άλλος στα αεράτα εδώ πέρα και να παίζει χαρακίρι, να παίζει κανένα μπαρμπούτι, αλλά κυρίως να περνάει 5-6 φορές από τον υπόδρομο. Εγώ είμαι μεγάλος. Μεγάλος το γάδωρος. Δεν μπορείς να βρεις άλλο. Αλλά κυρίως, ποτέ δεν ξυρίζομαι sideburns. Κάνω το ωραίο, το bracket, το οποίο χρησιμοποιούν εκεί πέρα στο στρατό, το στρατιωτικό το ξύρισμα με το μουστάκι μου, και όλα πάνε μια χαρά, όλα με λιγάλα. Τι άλλο να σου πω τώρα, βάλει και λίγο αυγολέμονο μετά το μέλι και μετά το γάλα και όλα θα πάνε γάλα. Αρχοντικά πράγματα. Έτοιμος και ο κύριος Louis Russell. $75 μας έδωσε, γενναιόδωρος. Μας ξεκλείδωσε και 3 τέλεια χτενίσματα και μας έδωσε τη δυνατότητα να αγοράσουμε και κάτι χρυσό. Ο κύριος Αυγολέμονος το είπε πριν. Είναι αρχοντικό άθλημα, θέλει και το χρυσό του μέσα. Αυτός θέλει Worf. Τι έχει να πει ο Ρακές γι' αυτό? What up? What's up everybody? I'm not gonna make this man the Worf. It is very impossible for him to wear it. I have to milk my goats today. So I'm gonna make the same thing with his mustache. It is a very good style for your beard to put a thin chin for a goat. And as my cousin Harnit tells, you have to be chasing your clients with your own razor scooter. It is very important. Nevertheless, I'm gonna order now a curry tikka masala for this mother yakker that does not like the way I trim the beard. Why NF? NF for a cash? No. Stop it! You want a world reuse? Come on, Lee Patrick. You have to behave better in order to be a star in Bollywood. Μάλιστα. Τα είπε λίγο περίεργα ο Ρακές, αλλά τι να περιμένει κανείς από έναν τύπο ο οποίος λατρεύει τις αγελάδες,
No, 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 no. Please speak better for my cows. They are very good. The titties are so soft. So I milk them twice a day. And you can see, they give me the hoppity hoppitus with the shamla yamla doubly. It is very good. Παραλήρημα, παραλήρημα, δεν έχω τι άλλο να πω. Ο Ρακές τα έχει πει όλα. Λοιπόν, θα σου αφήσω αυτά εδώ κάτω ως ενθύμηση του καταράκτη που πήγες διακοπές. Ε, καλό δεν ακούγεται. Θα τρώω σούπα και θα φεύγει το νερό από εδώ. Τα 5 δολάρια, με συμπάθει. Μου δώσει και σε. Σε. Επόμενος. Italian Porco Dio. Γιατί θέλεις ιταλικό κούρεμα? Θες να γίνεις μαφιόζος? Δεν μπορώ να σε καταλάβω, Τζέσε Πέτερσον. Πάλι Italian. Προφανώς δεν το πήγαμε και τόσο καλά, οπότε ο William Baker επέστρεψε και θέλει ένα Italian. Αλλά ξέρετε κάτι, βαρέθηκα λίγο να υπακούω το παιχνίδι και να κάνω, να προσπαθώ να κάνω ό,τι έχει στις φωτογραφίες. Οπότε θα κάνω κάτι διαφορετικό τώρα, κάτι λίγο πιο extreme από το ιταλικό κούρεμα. Παπ. Ένας William Hitler. Επόμενος. Μα και βέβαια δεν το έκανα για τον Hitler, το έκανα για τον εξαίρετο Charlie Chaplin. Το θέλει director. Δεν έχει καν τα μουσια για να κάνει director. Θέλει πιο μακρύ μουστάκι, φίλε. Με έχεις απογοητεύσει λίγο. Έτοιμος director, ας πούμε. Γεια σου Lee Morgan. Πόσα μας έδωσες? 75 δολάρια. Παιδιά, κάτι πάει στραβά. 75 δολάρια για ένα ξύρισμα. Γι' αυτό θα σταματήσω την αρχιτεκτονική μου, φαίνεται, και θα πάω να γίνω barber. Αυτός θέλει ζάπα και είναι ο Delbert Stewart. Stewart. Is that you, Stewart? Okay. Εδώ πέρα βλέπουμε μια πάρα πολύ όμορφη κοπή η οποία διαδέχεται συνεχώς τη μία φάση μετά την άλλη για να έρθει να ολοκληρώσει το ξύρισμα και να ενοποιηθεί η μία μεριά με την άλλη. Εδώ χαμηλά, να το, έγινε. Έτοιμος. Δεν έχει κενά, το μουσί σου είναι ομοιόμορφο, ρε παιδί μου. Και πάνω απ' όλα το έκανα πολύ αργά. Αυτό είναι το πρόβλημα, το έκανα πολύ αργά και μου έβαλες F. Τα 60 δολάρια εγώ τα πήρα. Πάμε στο επόμενο, κι άλλο lazy. Από τον κύριο Griffin. What up, Griffin? Έλα, έλα. Ξούρα. Οχ, άλλα 5 δολάρια. Το άλλο έλεγε Joy's Property και αυτό λέει του Mr. Joe. Κάτι πάει στραβά. Νομίζω ότι η μηχανή είναι πλέον μέρος του κεφαλιού του. Φίνις, έλα, θέλεις και lazy. Θα πάω μέχρι το level 9 και μετά θα σας αφήσω με αυτό το βίντεο. Αυτό θέλει Wharf. Τα gold πάντως δεν μου αρέσουν τόσο, γιατί δεν είναι τόσο ασορτή με τα μάτια του πελάτη. Το μεξί, όλο τυχαίως όλοι μας οι πελάτες έχουν τα ίδια γένια, τα ίδια μάτια, το ίδιο πηγούνι, τα ίδια μαλλιά στο κεφάλι, τα ίδια αυτιά. Βασικά τα ίδια αυτιά λίγο δύσκολο να τα έχουν, γιατί αν τα είχανε τόσες φορές που τους έχω κόψει θα ερχότανε με τσιρότα γεμάτοι όλοι. Άλλα 5 δολάρια. Έχω την εντύπωση ότι αν συνεχίσω έτσι δεν πρόκειται να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Οπότε μάλλον πρέπει να σοβαρευτούμε και να κάνουμε σωστά ξυρίσματα. Το έχω πάρει απόφαση δηλαδή. Τώρα εγώ σοβαρεύτηκα. Να είστε σίγουροι ότι μέχρι το τέλος του βίντεο θα κάνω εξαιρετική δουλειά. Οχ, ο Lincoln. Γαμάτο θα ήταν να έχει και τέτοιο ξύρισμα. Όσοι από εσάς θα παίξετε το παιχνίδι, θα συνεχίσετε αυτό το παιχνίδι, μπορείτε να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια τι σας άρεσε, τι έχετε δει. Αν θέλετε να παίζω και άλλα τέτοια παιχνίδια. Όποτε παίζω. Την έφαγε! Την κατάπιε! Βγάλτε τη μηχανή! Το βλέπετε όλοι, δεν είναι μόνο εγώ. Εφ! Ωρε φίλε, τουλάχιστον πήγαμε level 9. Οπότε παιδες, ξεκλειδώσαμε εδώ πέρα κάποια ακόμα ξυρίσματα. Κέρδισα μόνο 20 ευρώ από αυτόν τον πελάτη, γιατί είμαι τόσο άχρηστος. Gamers, εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ και αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Όποιος επιθυμεί μπορεί να κοιτάξει κάτω στην περιγραφή για να βρει το παιχνίδι. Γεια σας!
τραβάς ένα ξούρισμα. Όχι, δεν σου τραβάω ξούρισμα, γιατί δεν έχω αλουνιστική μηχανή. Κουρίο δεν είναι εδώ. Κουρίο είναι, εσύ για να ξουριστείς, δεν θες κουρίο. Εσύ θέλεις να πάει να γραφτείς στο χειρουργικό συνεταιρισμό, να έρθει καμιά αλουνιστική και ξεκουρέψει, βέβαια. Γιατί, επειδή έχω το μουσι. Μα δεν είναι μουσι αυτό που έχεις εσύ, Χριστιανέ μου. Αυτό είναι λιβάδι εδώ πέρα, βάλ' το λίβαδο. Βλέπω πρόβατα και λιγόσκυλα.